της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχίζει από την αρχαιότητα, οπότε οι αγώνες διεξάγονταν στην αρχαία Ολυμπία προς τιμήν του Δία. Τότε συμμετείχαν μόνο άνδρες. Ανάμεσα σε αυτούς η Σαλαμίνη Ηρακλείδης, ο Νησίκριτος, Αρτεμίδωρος και Απολλόδωρος, που σύμφωνα με ιστορικές αναφορές είχαν διαπρέψει στο στάδιο και το πένταθλο. Μετά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα, οι Κύπροι συμμετείχαν στους αγώνες ως μέλη της ελληνικής αποστολής. Στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο λεμεσιανός σκοπευτής Ιωάννης Φραγκούδης κέρδισε 3 μετάλλια και άλλο ένα ο ποδηλάτης Αριστίδης Κωνσταντινίδης. Το 1974 ιδρύεται η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία έγινε το 1979 πλήρες μέλος της ΔΟΕ. Στην Ολυμπιάδα της Μόσχας το 1980 η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς. Στον ντοκουμέντο από την εποχή βλέπετε την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Οι χρυσές στιγμές που ακολούθησαν πολλές. Το 1996 στην Ατλάντα ο Άνινος Μαρκουλίδης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στα 100 μέτρα. Το 2004 στην Αθήνα η Αντρισιάλου έφτασε επίσης μέχρι τον ημιτελικό των 400 μέτρων με εμπόδια, πλην όμως κόνταψε και έχασε το εισιτήριο για τον τελικό. Το 2008 ήταν η χρονιά των Κυπρίων Σκοποβόλων με τον Αντώνη Νικολαίδη, Γιώργο Αχιλλέος και Άντρη Ελευθερίου να πηγαίνουν περίφημα. Για πρώτη φορά όμως η σημαία της Κύπρου ανέβηκε ψηλά το 2012 στο Λονδίνο. Ο Παύλος Κοντίδης κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην εστιοπλοεία. Η επιτυχία του απασχόλησε ακόμη και το CNN. Becoming the first ever Olympic medalist of my country is just an explosion of emotions, thoughts from the past, from the future, from hard times all cross through your mind in seconds. Στο Λονδίνο τα πήγαν επίσης περίφημα ο Μάρκος Παγδατής, Κυριάκος Ιωάννου και Απόστολος Παρέλης.